Άνοιξε το Τριώδιο την προηγούμενη Κυριακή, Τελών και Φαρισαίων, και σήμερα Κυριακή του Ασώ του Ιού. Αυτή η παραβολή είναι παραβολή της μετανοίας. Και όπως έχουν πει και το έχω πει και άλλη φορά, και άλλες φορές, ότι πολλοί Άγιοι Πατέρες έχουν πει ότι και μόνο αυτή η παραβολή από το Ευαγγέλιο να σωζότανε ήταν αρκετή και ικανή να φέρει εις μετάνοια τον άνθρωπο. Θα πεις, τα διαβάζουμε, τα ξαναδιαβάζουμε, τα ακούμε. Μετάνοια δεν υπάρχει. Συγχωράτε. Κάποτε έλεγε ο Άγιος Προφήρης όταν πήγε στο Άγιον Όρος, έκανε κι αυτός διακόπτευα τα κινητά. Πόσες φορές το έχω πει αυτό το πράγμα. Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε στο τέλος της ζωής του ότι έχει γι' αυτό τις αμαρτίες του και γι' αυτό ζητούσε από εμάς όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή να προσευχόμαστε να τον συγχωρέσει ο Θεός για τις ελλείψεις του και τις παραλήψεις του, διότι ήταν άνθρωπος ταπεινός. Αλλά είπε κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ξαναδιαβάσει ή δεν το έχω ξανακούσει. Είπε το ότι όταν πήγε στο Άγιον Όρος, ό,τι εξομολογιόταν στον πνευματικό του πατέρα, δεν το επανέλαβε ποτέ στη ζωή του. Αυτό είναι η μετάνοια. Έρχονται πολλοί να εξομολογηθούν. Διαβάζει ευχή ο παπάς, ο πνευματικός, αν τα πάει και ο νωρίς. Αν προσέξει πρώτο αυτό που διαβάζει την ευχή, δεν λέει ευχή εις εξομολογούντα. Λέει ευχή εις μετανοούντα. Κανονικά δεν πρέπει να διαβάζεται ποτέ αυτή η ευχή. Και είσαι ασυγχώρητος, εάν δεν έχεις μετανοήσει. Αυτό είναι το σωστό. Και αν τρέξουμε στην εκκλησιαστική ιστορία, ακούσουμε σήμερα στον Απόστολο ότι ο Θεός έφτιαξε και τα βρώματα, τις τροφές, τον άνθρωπο, έχουμε την κυλίτσα μετά, λέει, αυτά μετά λέει, θα τα καταργήσει και τα βρώματα και την κοιλία. Το σώμα που μας έφτιαξε ο Θεός, το σώμα και με σώμα, οι δυνάμεις, οι κοιλικές είναι άειλες, δεν έχουν σώμα. Εμάς μας έφτιαξε με το πλεονέκτημα και με το μειονέκτημα. Διότι είναι και πλεονέκτημα, είναι και μειονέκτημα, διότι ο Θεός ήθελε να δοξαστεί ο άνθρωπος κύριε και όπως λέει στο τέλος του Αποστόλου, ότι να δοξαστεί ο Χριστός και με το σώμα μας και με το πνεύμα μας. Δύσκολο, ακατόρθωτο σχεδόν, ανθρωπίνος. Ποιος το πέτυχε αυτό? Η Κυρία Θεοτόκος. Ξεπέρασε τις άγγελοι, που είναι άλλες δυνάμεις. Και όλες οι δυνάμεις αυτές οι αγγελικές, όταν γεννήθηκε η Παναγίτσα και πήγε στα Άγια των Αγίων και μεγάλων εκεί, κοιτούσαν με θαυμασμό και απορία. Γιατί λέμε εμείς, άνθρωποι είμαστε. Και είπαμε, για άνθρωπος ήταν. Αν δεν αμάρτησε ποτέ, είχε το προπατορικό αμάρτημα και αυτό εξαλείφθηκε με τον Ευαγγελισμό. Για να ξέρουμε το ότι μα φτάνω από την Παναγία. Άμα θες θα την πλησιάσει. Κάπου θα πλησιάσει. Άμα δεν θες θα πας ανάποδα. Λοιπόν, και λέει ο Απόστολος σήμερα, το ξανά επαναλαμβάνω, θα καταργήσει και την κοιλιά και τα βρώματα. Το σώμα λέει δεν το έφτιαξε ο Θεός για την πορνεία. Μα θα πεις, τι θα πω, άνθρωπος είμαι εγώ, ξέρω τι λέω. Και ούτε σοκάρομαι να τα λέω αυτά, δεν με σοκάρει. Τι να σοκάρω, ότι πάω στην τουαλέτα και βγάζω τις ακατασίες, ακάθαρτος είμαι και ακατασίες βγάζω. Αλλά όμως το σώμα, παρόλο που έχουμε ακατασίες μέσα στην κοιλιά μας και φεύγουν, όταν πάμε και κοινωνάμε και έχουμε πραγματική μετάνοια, γίνεται Άγιο. Γι' αυτό και έχουμε πολλά σώματα Αγίων άφθαρτα και να ευωδιάζουν. Τι είπα προς το σήμερα, το σώμα έγινε για τον Κύριο. Να δοξάζεται το όνομα του Θεού, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πήρε σάρκα και οστά ο Χριστός, για να καταργήσει την σάρκα του παλιού ανθρώπου. Γι' αυτό και στη Δευτέρα Παρουσία ο άνθρωπος θα αναστηθεί και θα φορέσει πάλι τη σάρκα, την αναστημένη σάρκα του Χριστού. Το αναστημένο σώμα του Χριστού θα έχουμε όλοι και δεν θα έχουμε καμία σχέση με αυτόν τον παλιό άνθρωπο, τον παλιό κόσμο. Και τώρα έρχονται να μας λένε για τα ομόφυλα ζευγάρια, το ξαναπώ πάλι, και το, που είναι ομοφυλόφυλα ζευγάρια, δεν είναι ομόφυλα, να συμβιβαστεί η Εκκλησία ποιο. Εδώ ο Χριστός από την ώρα που ήρθε, δεν μας επιτρέπει εμάς τους χριστιανούς
να ξανααμαρτήσουμε. Μα γίνεται. Ο Χριστός έδωσε την τελειότητα από όταν ήρθε. Δεν ήρθε να συμβιβαστεί ο Χριστός με εμάς. Ο Χριστός ήρθε και λέει θα γίνει Άγιοι. Και τώρα μας λένε να κάνουμε και άλλα πράγματα, τα παραφύση. Εδώ ο Χριστός κατήργησε τη φύση. Να μιλάμε για την παραφύση κατάσταση. Λοιπόν, και όποιοι δεν τολμά να τα λένε αυτά, δεν τολμά να τα λένε γιατί είναι ένοχοι. Εγώ τα λέω γιατί δεν έχω τέτοιες ενοχές. Θα πεις αναμάρτηση σου, όχι. Άπαξ και πήγα στον Άγιο Προφύριο, με πήγε ο Θεός δηλαδή. Πήγα και εγώ πώς πήγα. Όπως ο άσωτος. Τι, και εγώ άσωτος είμαι. Και γι' αυτό ο Θεός με πήγε προς τον πατέρα, Προφύριο, τον πατέρα μου και πατέρα του κόμμων και ορνών. Αλλά δυστυχώς και αυτός ο πατέρας είχε και αυτό το πικρό ποτήρι της παραβολής. Μόλις αγκάλιζε τον έναν, έφυγε ο άλλος. Α, τι πήρε αυτόν, τι είναι αυτός. Πώς είναι έτσι, είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό τα ζω καθημερινά. Είμαι 61 χρόνια σχεδόν. Ο ένας δεν θέλει τον άλλον. Εγώ δεν λέω ότι ο άλλος δεν είναι λάθος και έχει αμαρτήσει. Εσύ εξηγείς τις δικές αμαρτίες πόσο βαριές είναι. Αν σας βάλω εσάς τους δυο που διαφωνείτε σε μια ζυγαριά. Θα πατάρετε και οι δυο από τη μια μεριά. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα και πρόβλημα που είναι τεράστιο. Δεν έχει λυθεί ποτέ. Θα λυθεί στη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά όμως εγώ θα το προσεγγίσω όσο γίνεται με τη βοήθεια του Θεού να το κατανοήσουμε, διότι σήμερα που διαβάσαμε το Ευαγγέλιο, το Ιωθινό, όταν παρουσιάστηκε ο Χριστός στους μαθητές, του κοιτούσαν σαν βάνταλμα. Χειρόντουσαν, απορούσαν, τι έδειξε τα χεράκια, τα πουδαράκια, την πλευρά. Ψηλαφίστη με λέει, αλλά εκεί όμως τι τους είπε. Αυτά δεν σας τα είπαν οι προφήτες, ο Μωυσής και οι προφήτες. Δεν σας τα είπα εγώ ότι θα αναστηθώ. Να τους μπροστά σας είναι. Και την ώρα που τους το είπε, δίνηξε λέει το νου να κατανοούν τις γραφές. Μετά την Ανάσταση οι Απόστολοι κατανοούσαν τις γραφές. Και τους έδωσε εντολή να κηρύξουν μετάνοια εν το όνομα τι μου λέει, στα έθνη. Κάποτε είχα πάει πολλές φορές, αλλά μου το είπε ο μακαριστός Θεόκλης ο Διουσιάτης, είχε πει για τον μακαριστό Χριστόδουλο. Πολλοί το λένε καλός, χρυσός, Άγιος. Για μένα Άγιος δεν είναι ούτε ο Χριστόδουλος ούτε κανένας. Άγιος Νεκτάριος Άγιος. Μετά λίγοι. Αντώνιος Σατίστης, το γνώρισα προσωπικά, Άγιος Άγιος, δεύτερο παππούτσι δεν είχε να φορέσει. Κούρσα και δεν είχε. Είχε έναν οδηγό, τον έπαιρνε το αυτοκίνητό. Μην του το πει, έχει πάει σε ένα χωριό. Το πω και αυτό. Τι μου το πω. Αυτά είναι παραδείγματα προς μίμηση. Για τους ιεράρχες. Μιλάμε για μητάνια σήμερα. Οι ιεράρχες οι σημερινοί πρέπει να κοιτάζουν, δεν λέω τον Άγιο Νεκτάριο, τον Αντώνιο Σατίστη, τον Μακαριστό. Τον προλάβαν πολύ. Αν τον κουρουϊδεύαν, αν λέγανε, α, χατζούτσικος. Έκανε ο Τοστόπ κάποτε και του πήρε ένα αγροτικό. Δεν είχε στολή δυσκότητα. Τα ράσα, τα μαύρα. Ανέβηκε στην καρότσα πάνω. Του λυπήθηκε αυτός που είδε, για λέει ποιος παπάς είναι, να τον πάω κάπου, που θέλει να πάει. Του λέει ευχαριστώ, κατέφυγε κάτι. Πήγε στην εκκλησία, αντίθηκε τα δυσκολικά τα φόρση. Και λέει η γυναίκα, δεν έρχεσαι και στην εκκλησία είναι γιορτή για αυτά. Τι να το άστο. Και όταν μπήκε μέσα και είδε ποιον πήρε με το στόπ στον καρότσα, λαχτάρισε ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα αληθινό γεγονός. Αυτά τα λέω γιατί σα ποτάρει σημερινή που είναι όλο φουρφούρ και αρώματα και θέλουν μισεντάδες και μένα με βάλαν κάποτε σημερινητές, αλλά δεν θέλουν να είμαι σημερινητές. Και όπως κατέβηκα στην Αθήνα από μια μεσητές που δεν ήθελα και ούτε με ενδιαφέρει η πολυτέλεια, έρε τη βρύση μου έχω πάει από μια γυναίκα, δεν τρέπεστε. Στην εκκλησία και στις παπάδες και κουβάζουν με τέτοια αυτοκίνητα. Τι με έφτιανε, με έφτιανε. Καλά με έκανε. Αλλά δεν έφτιανε όμως. Και ούτε κυκλοφόρησα ποτέ με δικό μου αυτοκίνητο, γιατί θέλω δεν με ενδιαφέρει. Και ο Άγιος Προφύριος κάποτε έλεγε, σας έχω πει ποιοι δεν αγαπάνε τα λεφτά. Αυτά έχουν σχέση με τη σημερινή δουλειά. Πάρα πολύ. Ο άνθρωπος τα πήρε, τα λαμάνισε όλα, δεν άκουσε τίποτα. Σας έχω πει ποιοι δεν αγαπάνε τα λεφτά.
η Άγη και την Πέντες. Ο Άγης δεν τα αγαπάει, ή τι έχει, ή τι δεν έχει, ποιο πράγμα κάνει. Και τα σκορπάει ο Άγιος, όχι με το δικό μας το μυαλό, ή με τη δική μας εμείς, δεν λέμε τα μυστά. Θα δώσουμε στον καλόν άνθρωπο, όχι στον κουπρίτ, στον χαραμουφάι. Ο Άγιος θα δώσει και στον χαραμουφάι. Έτσι λέει παραπολύ. Πατέρα λέει, το επιβάλλω μέλο του, γιατί επιθυμώ τι θες. Θα πει κάποιο κάθε σώση, στο λαμόγιο τα δώσει. Στο διάλογο. Τα έδωσε. Τα έδωσε με την καρδιά του. Αυτός είναι ο Θεός. Όποιος νομίζει, το λέω ξανά πάλι, ότι είναι λίγο καλύτερος, είναι σε μεγάλη πλάνη. Δεν πρέπει να πατάει όχι σε εξομολογής, ούτε σε εκκλησία. Όποιος νομίζει ότι είναι λίγο καλύτερος. Σκάνδαλα, υπάρχουν πολλά ανάμεσά μας. Ο διάολος τα μεγαλώνει κιόλα αυτά. Τα φουντώνει και σου λέει, α, είστε αυτός. Μην άκουγα τίποτε τίποτα. Κάποτε μου είχε πει ένας άγιος άνθρωπος. Όλοι και σε πόλους, του είχα μάθει. Να είμαι ακριβής. Δεν θυμάμαι τούτο, αλλά το έλεγε. Από αυτά που ακούς, δεν θα πιστεύεις τίποτε. Από αυτά που βλέπεις, θα πιστεύεις τα μισά. Πώς φορές παίζουν τα μάτια και τα αυτιά. Ούτε έχω πάει προσφυρές. Μιλάνε υπ' αυτό, μα εγώ άκουσα άλλο πράγμα. Μπρε έτσι. Λες να είχα ένα λάθος. Κι εγώ το έχω πάει. Και ποιος δεν το έχει πάει, αλλά να το δεχόμαστε όμως. Ότι πολλές φορές έχουμε το διάλογο ανάμεσά μας. Μας βάζει να βλέπουμε άλλα πράγματα. Να ακούμε άλλα πράγματα. Αλλά και αλήθεια να είναι, σκέπασέ το. Η γιαγιά μου που ήταν αγράμματο, έχω πει πολλές φορές, δεν ήξερε γράμματα. Που γραφεί έβαζε σταυρό. Με έλεγε, άκου Θοδωράκη, Παναγία πάνε στον ουρανό. Τον Χριστό δεν τον αφήνει να βλέπει τι κάνουμε. Όποτε πάνε να δει τι κάνουμε, άλλη, δεν τον αφήνει λέει. Ανθρωπομορφικά αυτά. Χρειάζεται να τον κάνει η Παναγία έτσι να με δει. Βλέπει και μην ας τα σκυπάσει η Παναγία. Η Παναγία αυτό κάνει πλέον, συνέχεια. Έτσι τα κάνεις και εσύ να σκυπάσει στον δρόμο. Από μικρό παιδάκι έτσι έμαθα. Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι που λένε, άμα δεις κάνεις ή κάνει τίποτα, δώσ' τον. Ό,τι συμμάθουν. Άμα συμμάθουν να ποδοπατάς τον άλλο από μικρό, θα σε ποδοπατάς. Παίρνουν με τι άνθρωπο έκανες, πώς μεγάλωσε και τι δάσκαλο είχες, πω ότι τι είσαι. Λοιπόν, έτσι έμαθα εγώ. Και ο πατέρας μου είχε αυτές τις αρχές και δίνει τυχαία εδώ πέρα ο Άγιος του Μάξ, ο Άγιος Προφύλλος μαζί. Ο πατέρας πάντα είχε, πάντα του είχε ως αρχή να λέει, πες καλογέννη καλύτερα, γιατί είπες κακογέννη, δύσκολο είναι. Λίγο η λέξη αλλάζει μου λέει, καλογέννη, γιατί είπες κακογέννη. Και αυτός κατηγορήθηκε ότι χαζός, τα τρώγαν τα λεφτά, αλλά δοξασμένος ο Βραπαθωμάς σήμερα. Δεν του φτάνει κανένας, ούτε η κεραμπυρκηνία η Πορφυρία του φτάνει. Ας έγινε καλόγρια. Καλόγρια είναι, αυτό που λέγεται καλόγερος, είναι σχήμα μετανοίας. Ενδύεσε το μοναχικό σχήμα, αλλά όχι με τα ρούχα μετανοής, αλλά και με τα ρούχα και με την πράξη και με τα έργα. Και ο Θεός έδωσε στην Πορφυρία μετάνοια διά του σχήματος. Ο πατέρας μην είχε ανάγκη η καλόγερος. Ήταν original. Έτσι γεννήθηκε Άγιος. Τον άφησε, έβλεξε λίγο στα σκατά γιατί πώς θα ταπεινωθεί αυτός. Από τον ταπεινό τα σκατά του συγγνώμη που λέω. Χωρίς να θέλει. Άλλοι φταίγαν. Και η γιαγιά μου μακρύτσι έλεγε, το καλύτερό μου παιδί το κατέστρεψα. Το έδωσε στον αδερφό που είχε τη μάντρα. Και λέει τη μάντρα πήγε ένα βράδυ στο σπίτι. Αργά, καλοκαίρι, ξάπλωσε μια ταρατσούλα εκεί με τα αδερφάκια. Και της λέει, μάνα, γιατί με έστειλες εκεί. Γύρνα παιδί μου πίσω. Και θα πας. Τον έστειλε εν γνώση της στα διαόλια. Το όδικο αχνούν παιδάκι. Και ήταν άδικο αυτό. Αλλά όμως, εμείς αδικούμαστε μεταξύ μας, ο Θεός δεν αδικεί. Και συνεχίζω. Στην παραβολή αυτή, και είπα προηγουμένως, πώς θα την καταλάβουμε. Διήνυξε, λέει, το νου.
Άμα δεν μας ανοίξει ο Θεός το μυαλό, δεν πάει να τα διαβάλουμε, να τα ακούμε. Μόλις φύγουμε από εδώ, πάει τέλος, τελείωσε. Λοιπόν, αυτός ο πατέρας της παραβολής δείχνει τον πατέρα τον ουράνιο. Και πώς αποδεικνύεται ότι είναι τόσο φιλέσπλανος ο Θεός Πατέρας μέσα στην παραβολή. Μας έχει όλους το ίδιο. Τώρα γιατί ένας είναι έτσι, του είναι αλλιώς, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τον άνθρωπο, τον ανθρώπινο γένος, από μία παρακοή, 5.500 χρόνια την πληρώσαμε όλοι. Θα μπορούσαμε να λέμε, ούτε φταίω, αλλά έφτιαξε εγώ φταίω. Τέτοιο κομμάσεις κι εσύ. Τα ίδια θα κάνεις και χειρότερα. Και εγώ. Τι θα ξεχώριζα εγώ. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Όλο το ανθρώπινο γένος ήταν στον Άδη. Όλο. Ακόμα και οι δίκαιοι στον Άδη κι αυτοί. Θα μπορούσα να μου κάτσω, εγώ είμαι καλός. Τι καλός. Μην τη χάρη του Θεού είσαι με αυτό που είσαι. Άμα θα πρέπει να πας κι εσύ μαζί με τι άλλοι. Σε ένα καζάνι θα βράζει όλοι. Και έπρεπε να έρθει ο Χριστός για να αποκαταστείς όλο αυτό το χάος. Και μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή, από την κόλαση στον παράδεισο και μας έβγαλε από εκεί μέσα. Και με το που ήρθε εδώ πέρα, έγινε άνθρωπος, έζησε εν υπακουή με τους γονείς του, στον Ιωσήφ και στην Παναγία, στην Μαρία, με την εργασία του Μαραγκού μέχρι τα 30. Εδώ ο άλλος, ο γιος σου νομοταγής, μια ζωή δουλεύω σε εσένα και δεν έφυξε το μόσχο του στη διευθό σημαίνα κάτι. Στον άλλον έχεις κάνει γλέντια, πανηγύρια. Λοιπόν εδώ δείχνει την σκληροκαρδία που έχει ο άνθρωπος. Ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο, ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο. Αλλά έκανε και υπέρβαση στον νόμο. Διότι ο Χριστός, αν μας άφηνε με τον νόμο, δεν ασχολούνταν κανένα. Ο νόμος έλεγε 1, 2, 3, βγόλασε όλοι. Λοιπόν, ο Χριστός ήρθε και έκανε την υπέρβαση του νόμου. Δεν καταργεί βέβαια τον νόμο, κάνει την υπέρβαση. Το έλεος το δίνει μόνο ο Χριστός. Και το έδωσε αυτό το έλεος να το δίνουν μετά την Πεντηκοστή και στους Αποστόλους και μέχρι σήμερα ο κάθε πνευματικός πατέρας που έχει και χωρίς να είναι ιερέας, αν είναι ένας απλός μοναχός, αν έχει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, στην πρώτη εκκλησία είχαμε και μοναχούς που δίναν άφηση αμαρτιών στην πρώτη εκκλησία. Δεν έπρεπε να είσαι πνευματικός παπάς. Αλλά μετά επειδή το πράγμα χαλάρωσε, πού να βρεις μοναχό να εκτάσει τέτοια μέτρα. Η εξουσία δηλαδή αυτή του μοναχού δεν γινόταν δια του επισκόπου. Κατευθείαν από το Θεό στον μοναχό αυτόν. Και μπορεί και σε λαϊκούς που ξέρεις τι γινόταν. Στην πρώτη εκκλησία εκεί που στις πράξεις των Αποστολών διαβάζεται φοβερά πράγματα. Καθίστε να διαβάζετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον νομοταγή ο οποίος χρησιμοποίησε τον νόμο. Εγώ λέει, είμαι πάντα υπάκους σε σένα. Δεν ήταν υπάκους. Ήταν ένας συμφεροντολόγος, ιδιωτελής άνθρωπος. Που στον πατέρα δεν ήταν από αγάπη. Ήταν από ένα καθαρό συμφέρον, ένομο βέβαια, όχι άνομο. Και σήμερα είμαστε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Όλοι πάμε με το γράμμα του νόμου και άσπρη μέρα δεν βλέπουμε, δεν θα δούμε ποτέ. Εγώ δεν διαφωνώ να υπάρχει νόμος, να υπάρχει. Αλλά λέει παροιμία, δάσκαλε υποδίδασκες και νόμο δεν είναι κράτης, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Σακελαροπούλου, κύριε Ιερώνημη, όλοι. Εσείς δασκαλεύετε τον κόσμο να είναι νόμιμοι και παρανομείτε χειρότερα από τους απλούς ανθρώπους. Όλοι. Σας το λέω κατάμουτρα. Κράτος δικαίου δεν υπάρχει. Παλεύει μια γυναίκα να αθώσει τώρα. Τι να αθώσει, τις ψυχούλες αυτές που φύγαν άδικα. Υποκρισίες, πονηριές, όλοι. Άσε τους πολιτικούς, η εκκλησία τι κάνει. Μόκο. Μη χαλάσει τη σούπα του Μητσουτάκη, τη Σικαροπούλου, τη βουλητέ, τη υπουργή. Να σας δω την 25η Μαρτίου. Αν θα βάλετε κανένα μέσα, αλλή μόνο σας. Έχετε δικαίωμα, τους βάλτε, ό,τι θέλετε κάνετε. Αλλά ενώπιον του Θεού θα φάμε κατάρα. Θα μας καταραστεί ο Θεός αν τους αφήσουμε όλους αυτούς που υπέγραψαν αυτά τα βρώμικα νομοσχέδια. Λοιπόν και συνεχίζω.
Ο Άγιος Πορφύριος είπα, όταν πήγε, λέει, ό,τι εξομολογήθηκα δεν το ξανά έκανα. Ποιος δεν κάνει κηρύγματα και ποιος δεν διδάσκει, όλοι διδάσκουν, όλοι κάνουν τον έξω μιλάνε. Και είπα, από γέλη μιλάς. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε πώς μιλάω. Ο Άγιος Πορφύριος, κι αυτός δεν μιλούσε πάρα πολύ. Αυτός ενεργούσε γιατί είχε μεγάλη παρησία στον Θεό. Ό,τι πρόβλημα να είχε άνθρωπος, τι να του πει στον άνθρωπο. Μην κάνεις αμαρτίες, δεν κάνει πάλι. Αλλά έχει τέτοια δύναμη και τέτοια παρησία στον Θεό, που μπορούσε να μην, σε, να μην σου πει και τίποτα και να σε διορθώσει. Ή μπορούσε να σου πει δύο πραγματάκια ταπεινά και να σε βοηθήσει. Πριν φύγει από τη ζωή, συμβούλη δεν έχω να πω. Του έλεγε κάτι. Τι είπε και την ώρα που συμβούλη αυτό το μονάχο. Τώρα λέει μητρίζει ο διάολος τα δόνια μου λέει. Μου κάνει αχ. Γιατί σου λένε τους συμβουλεύεις. Άστον και να τον φάω λάχανο. Και λέει ο γέροντας, τι με κάνει, ανώτερος από το Θεό είναι. Γιατί το είπα αυτό, γιατί χθες το μεσημέρι με έστειλε πάλι μήνυμα κάποιος. Θα σε καθαρίσω, μου λέει. Γιατί μιλάω. Το μήλο που θα πες κατά τη μιλιά. Ό,τι έκανε ο διάολος του Πορφύριου, κάνει και σημαίνει τι κάνει. Του έτριζε τα δόντια, μητρίζει και μένα τα δόντια. Και δεν μητρίζει τα δόντια, έχω περάσει μέχρι τώρα και περνάω και θα περάσω ακόμα. Ο Άγιος Πορφύριος μέχρι το τέλος της ζωής πέρασε μαρτύρια. Από τον διάολο και από εμάς. Εμείς είμαστε συνέτεροι με τον διάολο, συνεταιρικά τα κάνουμε. Και μετά λέω, δεν ξέρω εγώ, ο διάολος. Ποιος διάολος, και εσύ τι είσαι. Τον Άγιο Πορφύριο τον βασανίσαμε. Ειδικά οι γυναίκες που έλεγε πριν φύγει. Δεν με ακούει κανένα δίπλα. Ούτε οι γυναίκες, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Παλεύουμε όλους. Τα λέω γιατί σήμερα το είπα από την αρχή. Αυτή η παραβολή είναι η παραβολή της μετανοίας. Καθίστε, καθίστε στο σπίτι, να τη διαβάσετε προσεκτικά, να εντρυφίστε σε αυτή την παραβολή, να μελετήσετε τι έχουν πει Άγιοι και τι κάναν Άγιοι βασισμένοι σε αυτή την παραβολή να αλλάξει η ζωή τους. Και εγώ όταν πήγα στον Άγιο Πορφύριο και τον γνώρισα για πρώτη φορά, δεν πήγα γιατί ήθελα να πάω εγώ. Άκουσα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος και μου είπε η αδερφή μου, καλή της ώρα, να την έχει καλά ο Θεός, μου λέει πάμε στον Πορφύριο, μην έχω ξαναπεί. Μην έρθει σε Τρίκαλα, πάμε να δούμε τον Πορφύριο, πάμε την ευχή. Α, πάμε εδώ. Υπάκουσα. Δεν έκανα να πω άδεια. Ούτε από μόνο μου πήγα. Αλλά όταν άκουσα, λέω πάμε. Τι έπαθα. Το έχω ξαναπεί. Ξεκίνησα από την οδό Πραξιτέλους στον Πειραιά. Η οποία συναντιέται με την οδό Τσαμαδού από όπου ξεκίνησε ο Άγιος να πάει στο Γενόν. Εκεί δίπλα ήμουν εγώ. Όταν ξεκίνησα να πάω εδώ. Δεν το θεωρώ τυχαίο. Ξεκίνησα από τα ίδια μονοπάτια που ξεκίνησε ο Άγιος. Αυτός να πάει για το Άγιον Όρος και εγώ να βρω το Άγιον Όρος στην Αθήνα. Γιατί εκεί ήταν το Άγιον Όρος. Γιατί πολλοί λένε να έχουμε αγιορίσει μέσα. Τι αγιορίσεις, δεν πάει να είσαι το Άγιον Όρος. Δεν αγιάζεις από τον τόπο, από τον τρόπο. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν Άγιος πριν πάει στο Άγιον Όρος, αλλά έγινε πολύ μεγάλος Άγιος που πήγε εκεί. Και μετά ο Θεός τον έβγαλε για να βοηθήσει εμάς που ήμασταν άσωτοι όλοι. Και που πήγε από την έρημο του Αγίου Όρους στην έρημο της Ομονίας. Και πήγα κι εγώ από την έρημο της Αθήνας να βρω την έρημο του Αγίου Όρους στο Μίλησε. Πού να ξέρω πώς είναι τους, πώς θα είναι. Μη του αποτυπώνω μέσα κι εγώ μόνοι μας είμαστε εγώ και αδερφοί. Τυφλός όλοι, δεν ήξερα τι δεν βλέπει. Με κοίταξε μέσα στα μάτια, στις χάντρες, που λέει ιδίου τυφλός. Με συμπεριφέρθηκε, γιατί ήξερε ότι εγώ δεν ξέρω τι είναι τυφλός και με συμπεριφέρθηκε σαν να έβλεπε. Άγιος Πορφύριος ήσουν Ιησούς Χριστός μέσα του. Δεν τον ξέφευγε τίποτα. Και όταν με κοίταξε καλά στα μάτια, γύρισε το κεφάλι την άλλη μεριά στον τοίχο. Λακτάκι με κόπηκαν τα πόδια. Όπου γύρισε αμαρτία. Και λέει δρόμο εγώ. Ένιωσα ότι ήμουν ένας άσωτος μπροστά του. Αλλά αυτός ο στοργικός πατέρας με κάλεσε με τον αντίθετο τρόπο.
Εμείς όταν ενθουσιαζόμαστε με έναν άνθρωπο ή τον αγκαλιάζουμε, τον φλάμε, τον γουλακεύουμε, αυτός με κάλεσε με το να γυρίσει το κεφάλι την άλλη μεριά. Σας θυμίζετε μετά αυτό. Άμα μια κοπέλα εντυπωσιαστεί με έναν άνθρωπο που κάνει μάλιστα το κάνει τάχνο την θέλει. Κάπως έτσι. Ο Άγιος Προφύριος συγκινήθηκε πάρα πολύ όταν είδε. Δεν του είχα καταλάβει. Εγώ έλεγα τι αμαρτίζω. Του είχαν συστήσει οι γιατροί ότι ούτε να χαίρεται πολύ, ούτε να λυπάται πολύ. Διότι είχε το πρόβλημα της καρδιάς του και μπορούσε να. Γι' αυτό η του έλεγε να μιλιά. Διότι με είχε πει, σε θυμάμαι από μικρό, λέει. Με περίμενε. Και στα 22 χρονών, τσουπ, φάνε μπαστούν στους μπροστά του. Εγώ εισέπραξα για τις αμαρτίες μου. Μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγα, λά. Αλλά ο Θεός μου φανέρωσε τώρα, όχι, από τη συγκίνησή του. Όπως ο πατέρας της παραβολής βγήκε έξω από συγκίνηση και προϋπάντησε το γιο, τον άσωτο. Δεν περίμενε στο σπίτι με κλειδωμένη την πόρτα για να λέει ποιος είναι. Τι θες τώρα, πέρα, τσέκισε από εδώ. Ήξερε ότι ψυχολογικά είναι διαλυμένος και βγήκε έξω να νιώσει άνετα. Και από όταν το γνώρισα, τον γέροντα Μετάκητη αμέσως, αυτό που με έκανε να θέλω μετά να πάω να τον δω από κοντά, να μην μιλήσει. Μου προκάλεσε το πράγμα. Και εγώ έτσι θεωρώ τον εαυτό μου, ότι ήμουν κι εγώ ένας άσχοτος. Και δεν είμαι όλος τώρα. Ήμουν. Πολύ λίγο, για το Θεό του ίδιο πράγμα, τι θα πει λίγο. Έκλειψα. Τι έκλειψες, πόσο. Ή μια δραχμή, ή ένα ευρώ, ή 100, έκλειψες. Αυτό μας έφαγε, εγώ δεν έκλειψα πολλά. Ο άλλος έκλειψε πιο πολλά. Κλέφτησες κι εσύ. Αν μπορούσες, θα έκλειψες και περισσότερα. Αν τα λέω πάλι τώρα. Και όταν πήγα κοντά του, ένιωσα αυτή τη στουρκική αγκαλιά, αυτό το στουρκικό χάδι της παραβολής από τον πατέρα προς τον υιό. Μέχρι που έφυγε ο Άγιος Προφήτης από τη ζωή, έτσι ένιωθα. Ένα πανηγύρι ήταν η ζωή μου. Κοντά στον Άγιο Προφήτη όσο ζούσε, ένιωθα ότι είμαι όπως μπήκε ο άσωτος υιός. Στο σπίτι, εν την πάνω και χωρώ με όργανα, με τραγούδια, μη γλένδια. Γλένισα τη ζωή μου κοντά στον Άγιο Προφήτη. Ήταν μια χαρά, ένα πανηγύρι η ζωή μου. Αλλά όμως τον ευαρέστησα όσο μπορούσα. Και στο τέλος το έχω ξαναπεί, με δοκίμασε πάρα πολύ για να μπορώ να είμαι αργότερα πιο δυνατός και πιο χαρούμενος. Και να βοηθάω και τους ανθρώπους μετά. Θες να γίνεις μοναχός? Λέω ναι, εγώ δεν σε κάνω. Θα πεις μας το πεις Παπαγιώρη, δεν πειράζει. Φύγε! Ούτε ένας, τα λέω, λες, α, τα ξανά! Μέχρι το μάθει, το μάθημα. Ούτε λογισμός δεν μάγει, θα πω, τι μη κάνει, μη διώχνει, γιατί εγώ τόσο χρόνια τι κάνω εδώ πέρα. Δεν μάγει ο λογισμός, δεν είπα να σκέφτομαι καλά για το γέροντα, δεν κάνει. Προχθές ένα πνευματικό παιδί μου λέει, άπαξ και είδες λάθος το γέροντά σου, είσαι λάθος εσύ. Μα θα πεις, δεν κάνω λάθη οι Άγιοι. Εγώ πάντως το εξομολογούμε δημόσια, όχι αμαρτίζει δεν είδα στον Προφύριο, τι λάθη. Λέγαμε, δεν είδες τι κάνει, τι κάνει. Πα, τι χαζί είναι, λέει. Ο Άγιος Προφύριος ήταν πραγματικά όπως ο Θεός Πατέρας. Είχε την παιδαγωγία του Θεού. Δεν ήθελε να στενοχωρεί κανένα. Και όταν σε τυκλούσε και σε χτυπούσε με χάρη. Σ' άρεσε να τις χτυπάει. Αλλά όποιος δεν είχε καλούς λογισμούς και δεν ήταν εντάξει μέσα, τον έβλεπε αλλιώς. Αυτός έτσι ήταν. Πάντα. Και τι έγινε στη συνοδεία του μέχρι σήμερα. Αγκάλιζε τον έναν, έφευγε ο άλλος. Πότε θα αλλάξει αυτό. Ο Θεός ξέρει και ο Άγιος Προφύριος. Δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο σήμερα. Εδώ σε αυτό το χώρο έλεγα από όταν ήρθα
Θέλω να φτιάξω, ρε παιδί μου, λέω κάτι για τον κόσμο, να βοηθεί τον κόσμο. Και όχι τόσο πολύ να είναι η εκκλησία. Η εκκλησία είμαστε εμείς οι ίδιοι. Οι εκκλησίες σήμερα φτιάχνουμε μεγάλες εκκλησίες, τις αγιογραφούμε, τις στολίζουμε, τις βάλαμε χρυσάφια. Άγιοι δεν είναι μέσα εκεί πια. Ούτε βγαίνουν Άγιοι. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σήμερα φτιάχνουμε μεγάλες εκκλησίες και δεν υπάρχουν Άγιοι. Παλιά ήταν μικρά εκκλησάκια, χαμηλωμένα, έσκυβες για να μπεις μέσα. Γιατί έσκυβες, άλλοι έκανε την τουρκοκρατία για να μην παίρνουν οι Τούρκοι μετάλογα. Πάντως για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε να σκύψει για να μπεις μέσα στην εκκλησία. Χαμλά, δηλαδή μπεις ταπεινά μέσα. Ήταν και για άλλο λόγο που ο Θεός τους φώτισε να τα φτιάχνουν έτσι. Να μπεις ταπεινά μέσα, σαν το τυλόνι. Και έλεγα εδώ να φτιάξουμε πράγματα μεγάλα για τον κόσμο. Φτιάξουμε λέξεις, ζώα. Ο Άγιος του Φύρστα όλα τα ξέρε. Γιατί με ενδιέφερε τι, ο συνάνθρωπος. Πολύ σαν πεις τον κόσμο, μιλάτε, κάνω προσευχή. Σε κοιτάμε περίεργο όλοι. Άμα βάλουμε Καρτζατζίδη, Πάριο, Θεοδωρίδου ή μέχρι του πρωί ακόμη. Άμα αρχίσουμε να πούμε να κάνουμε προσευχή, θα αρχίσουν να ξαφανιστούν όλοι. Η προσευχή δεν είναι ίδιον των ανθρώπων, είναι ίδιο των αγγέλων. Και τι μας το λες. Αυτό δείχνει ότι είμαστε αμετανόητοι. Ο άνθρωπος που έχει μετανοήσει, γιατί σήμερα είναι η παραβολή της μετανοίας, δεν χωρτέ να προσέχει. Δεν χωρτέ να ζει μέσα στην ησυχία του Θεού και δεν χωρτέ να είναι με τον συνάνθρωπο του, με τον Θεό όμως μαζί. Αλλά όμως επειδή ήξερα και την αδυναμία των ανθρώπων, έλεγα να εργάζονται τουλάχιστον. Και να γίνει εδώ ένα κέντρο εργασιοθεραπείας. Αλλά έπρεπε να είναι κάτι από μια ομπρέλα. Ο Θεός οικονόμησε μετά από όλα αυτά που ονειρεύτηκαν να γίνουν μεγάλα πράγματα εδώ, να βρεθεί ένας καλός άνθρωπος, Κωνσταντινοπολίτης, να αγκαλιάσει αυτό το όραμά μου και να γίνει ένα βυζαντινό κέντρο πολιτισμού. Σήμερα το ΑΣΟ του Ιού άνοιξε για πρώτη φορά. Όχι επίσημα, ανεπίσημα. Άνοιξε για όλους εμάς τους άσωτους. Εμένα πρώτο. Θα πεις, είπες πριν ήσαν. Το πριν δεν είναι παραπέμπτη και να είναι τώρα καλός. Χάρη του Θεού ο είμαι. Δεν ξεχνάω τις αμαρτίες μου, τα λάθη μου, με τα ταπεινώνω. Και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Απλά όμως δεν με ενοχλεί. Με ταπεινώνει, αλλά είμαι χαρούμενος. Γιατί έχω μετανοήσει. Ξέρω τι λέω, να προσέχετε πολύ από εκεί πέρα, γιατί ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ από όλους σας με τις χαζουμάρες που κάνετε. Εμένα η χαρά μου είναι να σας βλέπω να είστε χαρούμενοι και αγαπημένοι. Άμα δεν είστε χαρούμενοι και αγαπημένοι, μέχρι τις σκοτώσεις. Δεν ξεχωρίζω κανέναν όπως ο πατέρας της παραβολής. Αγκάλισε τον άσυτο, τον άμα, έλα παιδάκι μισέ, είσαι ένα δικό παιδί, εσύ τώρα. Όχι, γιατί να τον αγκαλιάσει τον άμα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Παπαγιώργη. Γιατί αγκαλιάζουν τους άλλους. Μα δεν μετανοείς. Μα πρέπει όλους να τους αγκαλιάσει μέχρι να μετανοείς. Δεν αλλάζω εγώ, αν το ξέρετε, μυαλό. Έχουν πει όταν ήρθε το Αγιονόρος, θα κάνει παρέμπτοντα. Με έλεγε κάποιος στο συνανεβάσεις του Μάριθος. Οι υποκριτές και οι Φαρισαίοι, την προηγούμενη Κυριακή που είχαμε το τριώδη που άνοιξε, γέμισε ο τόπος από Φαρισαίους και υποκριτές. Ψαλτάδες, παπάδες, δεσποτάδες, όπως ο Φαρισαίος. Τα λέω, σπάνια να βρεις Αντώνιους Αντίστοιες δεσπότη. Λοιπόν, και άνοιξε σήμερα το Βυζαντινό Κέντρο τέτοια μέρα, δεν το θεωρώ τυχαίο. Ο παππούς που είχε τη μάντρα, εκεί μάζευε όλη την αλητεία. Όλο το κακό σε ένα πάτημα εκεί. Κουτσί στραβή στον Παρπαθόδωρο. Η ξακουστή μάντρα του Αλευρά. Σήμερα εδώ υπάρχει άλλη μάντρα, του Αρχιμανδρίτη Πατρός Γεωργίου, που αρχιματής σημαίνει αρχηγός της μάνας, αλλά της άλλης της μάνας. Και τα προστάφει ο Θεός. Παππούς, τη μάνα. Αλλά δεν ήταν αρχηγός όμως. Ήταν αρχηγός αλλιώς. Ο Θεός που έκανε αρχιμανδρή, που σημαίνει αρχιμανδρής, αρχηγός της μάνας. Και εδώ πραγματικά είναι μια μάνα ανοιχτή για όλους.
για όλους. Καλή, κουτσή, στραβή και ανάποδη. Λοιπόν, πιο πολύ να εργάζεστε εδώ πέρα και αν σιγά σιγά έρθει και λίγο η φώτιση του συνένετας γραφάς, θα σας αρέσει να διαβάσετε και λίγο το Ευαγγέλιο και να προσεύχεστε. Γιατί ο Άγιος Προφύλλος του μίλησε, ξέρετε τι είχε πει. Εδώ αυτό το χώρο τον έφτιαξα μόνο να προσεύχονται. Εκεί μόνο διαολίζονται μόνο ακόμα τώρα. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει, έμαθα από κάποιον τώρα, λέει είναι οικονομικό το θέμα ακόμα και δεν τακτοποιήθηκε και του μίλησε. Τα έχω πει, κύριε Ρόλη, μόνο αυτό το πρόβλημα έχει στο μυαλό σας. Άμα δεν πάει ο Παπαγιώργης εκεί, αυτά που είπε ο Άγιος Προφύλλος, νιέτ. Θα πεις και τι γίνει, θα κάνουμε τα δικά μας. Κάνε, τα βρείτε μετά μπροστά σας όλοι. Γι' αυτό ο Θεός θα μας πει, για άλλο εδώ. Ουκ είδα ημάς θα μας πει, δεν σας ξέρω. Πείσαμε την άνοιση του όνομά σου, δεν σας ξέρω ρε. Και μας αποκαλεί ο Ιησού Χριστός, οι ποιούντες λέει την ανομία λέει. Και πέρα για εμάς που πείσαμε δυνάμεις. Διότι αυτά τα κάναμε για το Θεό Αθήνε. Δεν κάναμε για τον Χριστό. Λοιπόν, αυτός ο χώρος σήμερα άνοιξε. Αλλά το Βυζαντινό και άντρα έχει μια ονομασία. Παναγία Μιλισσού. Και ήρθε ένας Μιλισσάς σήμερα. Πού σου τον καλέσω εγώ. Έψαχνα να με βρει. Συμπήρα τηλέφωνα. Τι είναι ρε παιδί μου. Έτσι πρέπει να γίνει. Λέει Παναγία, άστο που κάνουμε έκπληξη. Τον Παπαγιώργη. Ήταν για 10 χρόνια πρόεδρος του Μιλισσού κόμμου. Και ήρθε να μας ψάλει σήμερα στο Βυζαντινό Κέντρο Πολιτισμού Παναγία Μιλισσού. Να είσαι καλά κύριε Βασίλη, να προσέξεις τις μέλησες και να συνεχίσεις όπως είπες πρόεδρος, εντάξει μην συνεχίσεις να είσαι, αλλά να συνεχίσεις να βοηθάς, γιατί χωρίς τη μέλισσα, ο πλανήτης Γη τέλος. Ανεμογεννήτριες και όλα αυτά που λέμε εμείς ο πολιτισμός κλπ. Κλπ. Είναι εχθροί της μέλισσας. Δηλαδή η ανεμογεννήτρια, εχθρός της μέλισσας, εχθρός της ζωής, του πλανήτη, του ανθρώπου. Και οι ανεμογεννήτριες και οι κεραίες τηλεφώνου. Ο πολιτισμός δηλαδή. Δηλαδή θα είναι ο πολιτισμός να σκοτώσει τη μέλισσα, γιατί αυτά όλα είναι έτσι κύριε Βασίλη. Ασχοληθήκατε χρόνια. Κατάλαβε κύριε Μητσοτάκη. Είσαι εχθρός της μέλισσας, δηλαδή εχθρός της ζωής, εχθρός του ανθρώπου, όλοι σας εσείς που τα προωθείτε αυτά, και είναι μόνο για να περνάτε για λίγο καλά και να κονομάτε και να έχετε τις καρέκλες. Και να μην υπάρχει δίκαιο πουθενά και να μην δεις ποτέ. Και οι δικαστές, κορφή και γαβή. Πληρώνονται μόνο, περνά καλά και παίρνουν βαθμίδες. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, σας περιμένω όλους και εμένα πρώτον, αν δεν είμαι εντάξει, από το δίκαιο Κρητή και έρχεται η άλλη Κυριακή μετά, παραπάνω Κυριακή, της κρίσεως. Δεν θα είμαι εδώ πέρα, πάω αλλού για λίγο καιρό, ας σας τα πούν άλλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στον Θεόλιο και καλή Σαρακοστή. Γι' αυτό τον Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Ζωσίου, αυτούς μου λέει, αυτούς μας, αμήν.